Βίντεο από το ρεσάλτο στο τάνκερ ελληνικών συμφερόντων, το οποίο κατελήφθη από ομάδα ενόπλων στον κόλπο του Ομάν και τελικά την ευθύνη ανέλαβε το Ιράν, έδωσαν στη δημοσιότητα τα Ιρανικά μέσα μαζική ενημέρωση. Το ναυτικό του Ιράν κατέλαβε το αμερικανικό τάνκερ κατόπιν δικαστική εντολή για την ικανοποίηση καταδικαστική απόβαση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατάσχεση περίπου ενό εκατομμυρίου τόνων πετρελαίου σε διάφορα πλοία τον περασμένο Απρίλιο. Το πλοίο είχε φορτώσει 145.000 τόνους αργού πετρελαίου στο λιμάνι της Βασόρα στο Ιράκ και κατευθυνόταν προς την Τουρκία, ναυλωμένο από τουρκική εταιρεία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Σύμφωνα με την εταιρεία, στο πλοίο επιβαίνει 19 μελέ πλήρωμα, 18 Φιλιππινέζοι και ένα Έλληνα, ενώ το τάνκερ είχε ναυλωθεί από την τουρκική εταιρεία δηληστηρίων του Πράσ.